Λοιπόν, αν ξέρεις κάτι να με παίρνεις τηλέφωνο να μου λες και εσύ πάντως. Λοιπόν, εθεάδησαν κι άλλα άτομα να περνούν την πόρτα του Αντένα για το Nomads, κατά πάσα πιθανότητα. Ή γιατί έχουμε καλό καφέ. Ή γιατί έχουμε καλό καφέ, ή γιατί έχουμε και πολλές παραγωγές που ξεκινάνε φέτος. Ο πρώτος λοιπόν που είδα να περνάει την πόρτα του Αντένα ήταν ο Βαλάντης. Ο γνωστός τραγουδιστής, τον ξέρετε όλοι. Ο Βαλάντης, ο οποίος τον ξέρουμε όλοι και την τρέλα που κουβαλάει, που δεν κολώνει πουθενά, που του αρέσει να τσαλακώνεται πάρα πολύ. Να έχει το νόμα, πιστεύεις. Του πηγαίνει πάρα πολύ. Του πηγαίνει το Βαλάντη. Είναι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε σίγουρα θα έχει τη δυνατότητα να παίζει στα παιχνίδια. Χωρίς να εξαντλείται. Εντάξει, είναι και μεγάλο όνομα τώρα για reality. Βέβαια. Τύπου, έτσι, βέβαια, γιατί έχει μια πορεία πολλών ετών ο Βαλάντης. Βέβαια. Θέλετε να σας πω ποιον άλλον είδα. Αυτός είναι μόνο για κορίτσια. Ποιος για είναι. Πες. Είναι μόνο για κορίτσια, είναι το απόλυτο αρσενικό. Ο Τζον Τζον. Ποιος. Για μένα είναι ο Γιώργος Καράβας. Και δεν θα το πω πανέμορφα. Ο Γιώργος Καράβας. Τον ξέρετε, κορίτσια, έτσι δεν είναι. Είναι δάσκαλος στη γιόγκα. Προσωπικά. Παιδιά, φαίνεται είναι πολύ ευγενικός. Εγώ δεν τον ξέρω ως δάσκαλος στη γιόγκα. Ο Γιώργος ξέρω... είναι από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στο εξωτερικό. Έχει κάνει απίστευτες καμπάνιες για Dolce Gabbana, Gucci και Hermès τελευταία 7 χρόνια Hermès. Και είναι και personal trainer. Του. Πολύ πετυχημένος. Ισχύει. Καλό παιδί και ευγενικός φαίνεται. Θέλω να σταθούμε σε αυτό μόνο. Δεν θέλω να ωραία μπάλα. Είναι ευγενικός, είναι και μπαμπάς δύο παιδιών, αλλά αυτό δεν το λέμε. Δεν θέλω να σας πω ή αυτό. Πρέπει να ελπίζουμε ότι κάποιος μπορεί ένα... ο Γιώργος ο Καράβας να μας ζητήσει ένα μαγαζί. Ναι, η ελπίδα το θέλει πάντα τελευταία. Αυτό το είπε τώρα, πάει. Το αποδόμησε. Είδα και άλλον έναν κύριο να σας το πω. Να μας το πεις. Γυναίκα θα μας πεις. Θα σας πω πιο μετά. Λοιπόν, τον Άγιο Εμμανουήλ. Είναι ηθοποιός, παιδιά. Τώρα που τον βλέπετε, θυμάστε ότι έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες και στο θέατρο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια όμως τρέχει σε υπερμαραθώνιους, έχει διανύσει πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έχει φτάσει να διανύσει το Μάιο του 2014 μέχρι 240 χιλιόμετρα. Θα σαρώσει τα πόδια. Να το ρεκάνουμε Skype, Μπαρτζόλη, σημείωσε. Σε πολλές ακτιβιστικές εκδράσεις. Στο 150. Χιλόμετρο. Και ασχολείται πάρα πολύ με αυτό, οπότε σίγουρα θα μπορεί να τα απεξέλθει και αυτό στο Nomads, από εκεί που δεν το περίμενες. Για να δούμε. Μετά θα σας πάω σε μια γυναίκα. Μια γυναίκα νεραϊδίσια. Την Κάτια Τσοβγκάν Τίνκερμπελ. Αλλιώς. Είναι μία από τις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες του Muay Thai στον κόσμο, παρακαλώ. Muay Thai. Βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι kickboxing περίπου με αγκώνες και γόνατα. Είναι λίγο πιο σκληρό. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Κάτια, έτσι. Πώς το βρίσκουνε εσύ αυτά τα πρόσωπα τα οποία μας είχες πει και τώρα και την προηγούμενη φορά. Ξέρεις, τώρα την κοπέλα την αθλήτρια δεν τη γνωρίζω, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι άνθρωποι που πολύ δύσκολα θα τους έπιθες να πάνε σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Επομένως, μπράβο στο κάστινγκ. Εμείς έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Η Κατερίνα Παπαμερή φυσικά. Πιστεύεις είναι δύσκολο για αυτή. Εννοείται. Να κλείσει κάποιον. Θα σας πάω σε ένα. Όταν έχει δουλειά, φυσικά. Θα σας πάω σε ένα άλλο αγόρι, και αυτός κοιλιακούς φέτες και δεν συμμαζεύεται. Δημήτρης Βλάχος, τον ξέρουμε όλοι. Αυτός και είναι ευγενικός πολύ, πάρα πολύ ευγενικός και με ήθος. Πολύ ευγενικός, ναι. Πολύ ωραία κοιλιακή, πολύ ωραία μπράτσα. Ήταν στο πλάκα κάνεις με το Σάβα Μπούμπουρα, αν τον θυμάστε. Είναι και αθλητής. Ξεχυλίζει ευγενικός. Έχει δικό του γυμναστήριο στο ΆΚΑ, δική του αίθουσα γυμναστηρίου στο ΆΚΑ. Είχε ανοιχτεί και πέρσι στο Dancing with the Stars είχε συμμετάσχει, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε πάει και καλά. Τώρα θα έχουμε ακούσει τον Δημήτρη τον Βλάχο ότι πάει σε reality, πάει σε reality, πάει σε reality. Μπορεί να έφτασε η ώρα. Να πάει σε reality. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή τώρα αναφέρουμε πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά σε ευρύτερο κοινό. Δεν θα συμμετέχουν μόνο τέτοιοι. Και εγώ έχω να προτείνω σε όσους μας βλέπουν και νομίζω ότι μπορούν να τολμήσουν για να ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία, την οποία θα τη θυμάμαι και εγώ προσωπικά για πάντα. Δηλώστε συμμετοχή, ειλικρινά. Και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είστε κι εσείς ένας τυχερός που θα συμμετέχει. Και τυχερός δεν θα είναι αυτός μόνο που θα κερδίσει, απλά μόνο που θα ζήσει την εμπειρία. Αλήθεια λες. Και προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή, διότι ήδη 4.000 άνθρωποι. Πολύ περισσότεροι από πέρσι. Να ξέρεις, για το ίδιο έχουν δηλώσει συμμετοχή για το Nomad στη Μαδαγασκάρη. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλή συμμετοχή και πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Είπαμε Θεσσαλονίκη πριν, εγώ βιάστηκα, γιατί είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω και να γνωρίσετε όλοι εσείς τον Βασίλη Τσανταρλιώτη.